Κυρία Φαρμάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στους Αγίους Θεοδόρους, δύο μέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της δεύτερης Κυριακής, που θα αναδείξει σε περιφέρεια και σε δήμους τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα ενία από τον καινούριο χρόνο. Με τον Καλλικράτη πλέον, στα πλαίσια του Καλλικράτη. Μπορείτε να μας μεταφέρετε μηνύματα και την εμπειρία σας μέχρι στιγμής. Κύριε Νίκο, πολύ ευχαρίστως. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στους Αγίους Θεοδόρους και οι τρεις βουλευτές μαζί με την συντονιστική βεβαίως για να στηρίξουμε το ψηφοδέλτιο της περιφέρειας με περιφερειάρχη τον Πέτρο τον Τατούλη και αντιπεριφερειάρχη τον Γιώργο τον Δέδε. Οι εκλογές που έγιναν την προηγούμενη Κυριακή μας έδωσαν και πολιτικά μηνύματα και αυτοδιοικητικά. Τα πολιτικά μηνύματα τα πήρε η κυβέρνηση, εκφράστηκε η διαμαρτυρία του κόσμου στα μέτρα στα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση και τα οποία βεβαίως σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι σκληρά και είμαστε μαζί με τον κόσμο, αλλά βεβαίως επισημαίνουμε ότι αυτά ήταν για τη σωτηρία της Ελλάδος. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια σε όλο αυτό το διάστημα τον προηγούμενο χρόνο και να αλλάξουν πράγματα που μας κρατούν δέσμιους, αλλά και να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, να γίνουμε αξιόπιστοι συνομιλητές των Ευρωπαίων. Σήμερα, την Κυριακή που μας έρχεται, στις 14 Νοεμβρίου, ουσιαστικά είμαστε στον τελευταίο γύρο, στο δεύτερο γύρο των εκλογών, και οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν τους αυτοδιοικητικούς άρχοντες που, όπως είπατε και εσείς, από 1η Ιανουαρίου θα κληθούν να πάρουν τις τύχες των τοπικών κοινωνιών αλλά και της περιφέρειας στα χέρια τους. Είναι φανερό ότι πρέπει να επιλέξουν τους καλύτερους με συγκεκριμένα κριτήρια και τα κριτήρια εδώ δεν πρέπει να είναι μόνο πολιτικά. Τα κριτήρια πρέπει να είναι κυρίως αυτοδιοικητικά. Κυρίως ποιοι είναι εκείνοι οι ικανοί που έχουν εμπειρία, αλλά που έχουν και όραμα για να μπορέσουν και τις τοπικές κοινωνίες να πάνε μπροστά και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τον πολίτη να προσφέρουν, αλλά να τρέξουν και την διαχείριση των προγραμμάτων και τα οράματα για την περιφέρεια. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, πιστεύω ότι σε αυτή την Κυριακή θα εκλέξουν περιφερειάρχη αυτόν που μπορεί να ξεκολλήσει τα έργα και να κάνει έργα ουσίας για την περιφέρεια, που δεν θα κρυφτεί πίσω από πολιτική αδράνεια και πολιτική δειλία και θα λέει συνεχώς ότι εγώ ήθελα αλλά κάποιοι άλλοι δεν μ' άφησαν. Και εγώ λοιπόν καλώ όλους τους πολίτες να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο του Πέτρου του Τατούλη με αντιπεριφερειάρχη τον Γιώργο τον Δέδε για να γυρίσουμε σελίδα όχι μόνο στο νομό Κορινθίας αλλά σε ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου και να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο για μας και για τις τοπικές κοινωνίες και για τα παιδιά μας. Θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια για τις δημοτικές εκλογές. Οι δημοτικοί άρχοντες επίσης που θα πρέπει να επιλέξουν οι πολίτες πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δείξει με την πορεία τους ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά που θέλουν οι πολίτες. Δηλαδή, να είναι κοντά στους πολίτες, να τους ακούνε, να έχουν συνεργασία με τους πολίτες, να είναι ανθρώπινοι, να μη φοβούνται να λογοδοτήσουν στους πολίτες, αλλά συγχρόνως να κάνουν σωστή διαχείριση των χρημάτων του πολίτη. Να μην κρύβονται πίσω από πελατειακές σχέσεις, από συνεχώς διαχείριση ενός δημοσίου χρήματος γύρω από τους ίδιους και από τους ίδιους. Και να έχουν την τόλμη, το όραμα και τη στρατηγική να μπορέσουν να ξεκολλήσουν τα έργα για την πόλη τους, έτσι, να κάνουν έργο. Νομίζω ότι όσοι δήμαρχοι είναι εν ενεργεία και έχουν πράγματι παράγει έργο και υπάρχουν συγκεκριμένοι δήμαρχοι σε όλο το νομό Κορινθίας, νομίζω ότι θα προχωρήσουν μπροστά και, και ήδη έχουν εκτιμηθεί με ένα μεγάλο ποσοστό στον πρώτο γύρο και ήδη θα πάρουν τις εκλογές στο δεύτερο γύρο. Εγώ σε κάθε περίπτωση εύχομαι να επιλεγούν οι καλύτεροι
για να χειριστούν αυτή τη μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση που είναι ο Καλλικράτης. Είναι τεράστιες οι δυνατότητες που δίνονται μέσα από το πλαίσιο Καλλικράτης και στους Δήμους για την καθημερινότητα του πολίτη και στην περιφέρεια με την ανάπτυξη πάνω απ' όλα. Και να ολοκληρώσουμε με μία δήλωση προς το τρίτο, αν όχι πρώτο κόμμα, που ήρθαν αυτοί που κάνανε αποχή. Είχαμε ένα πανελλαδικό δείγμα, δεν λέμε ότι σε κάποιες περιφέρειες όπως εδώ ας πούμε ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά το γενικό δείγμα ήταν πολύ μεγάλο. Τι λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή, που απήχαν. Η ανάλυση όλων αυτών, όχι μόνο της αποχής κύριε Μεντρινέ, αλλά και των μεγάλων, των πολλών ψηφοδελτίων που ήταν άκυρα και λευκά, μας δίνουν ένα μήνυμα. Μας δίνουν ένα μήνυμα ότι οι πολίτες διαμαρτύρονται, ότι οι πολίτες έχουν απαξιώσει το πολιτικό σύστημα, ότι οι πολίτες τελικά δεν πιστεύουν ότι προσερχόμενοι στις κάλπες θα δώσουν την ψήφο τους σε κάποιον που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους. Είναι σίγουρα δύο τα μηνύματα που παίρνουμε. Το ένα είναι εμείς οι πολιτικοί να μπορούμε όσο το δυνατόν να φαινόμαστε άξιοι των συμπολιτών μας και της ψήφο που μας έχουν εμπιστευθεί, να μπορούμε να μπορέσουμε να κάνουμε προσπάθειες να κάνουμε ακόμα πιο αξιόπιστο το πολιτικό σύστημα ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πολιτών, αλλά από την άλλη μεριά θέλω να πω ότι ο καθένας έχει την ευθύνη της ψήφου του, δηλαδή μην αφήσει ο καθένας στον άλλον να αποφασίσει γι' αυτόν. Όλοι μας την άποψή μας πρέπει να την καταθέσουμε. Με αυτήν την άποψή μας, με αυτή την ψήφο μας, είμαστε εμείς που είμαστε ενεργοί πολίτες και πάνω απ' όλα καθορίζουμε τις τύχες τις δικές μας και του τόπου μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.